Ο COVID-19 θερίζει τους εμβολιασμένους και αυτό πλέον αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία πολλών χωρών. Τελευταία απόδειξη ήρθε από την Σκωτία, η οποία δημοσίευσε στις 8 Δεκεμβρίου τα στοιχεία για τα κρούσματα, τις νοσηλίες και τους θανάτους σε εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους. Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο από 30 Οκτωβρίου έως 26 Νοεμβρίου και προκαλούν σοκ στους εμβολιασμένους, καθώς παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των θανάτων COVID-19 αφορά εμβολιασμένους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Πινακάκι που παραθέτεται, καταγράφηκαν 361 θάνατοι σε πλήρως εμβολιασμένους πολίτες και 10 θάνατοι σε πολίτες εμβολιασμένους με μία δόση. Αντιθέτως, οι θάνατοι στους ανεμβολίας τους ήταν μόλις 64. Αυτό σημαίνει ότι το 85,3% των θανάτων καταγράφηκε σε εμβολιασμένους πλήρως με μία δόση. Παρόμοια είναι η εικόνα βέβαια και στις νοσηλίες αλλά και στα κρούσματα. Να σημειώσουμε ότι στην Σκωτία έχει εμβολιαστεί πλήρως περίπου το 72,7% των πολιτών. Αυτά τα στοιχεία δημιουργούν εκ νέου πολλά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων εμβολίων αλλά και για τον λόγο που η ελληνική κυβέρνηση δεν δημοσιεύει επίσημα τα στοιχεία για τους θανάτους COVID-19 σε εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους.